καλώς ήρθατε στο καφέ της Ελένας. Αυτή τη φορά έχουμε έναν καλεσμένο, τον Άλες Χριστοφόρου. Και μπαίνουμε στα βαθιά με μια ερώτηση που κάνω σε όλους μου τους καλεσμένους. Ποιος είσαι, Άλες Χριστοφόρου? Ποιος είμαι? Έχω το κανάλι The Duran σε όλες τις πλατφόρμες, YouTube κυρίως, αλλά Locals, Rumble, Odyssey, Pitchu, Telegram. Και έχω και τη δική μου εκπομπή, ξανά στις ίδιες πλατφόρμες. Έχουμε έναν, μιλάμε για γεωπολιτικά, πολιτικά θέματα. Έχουμε εκπομπές καθημερινά, περίπου 3-4 εκπομπές την ημέρα. Και αυτά. Δεν έχουμε, είναι πολύ απλά πράγματα. Αλλά ξέρω ότι είχες κάνει και πολλά άλλα πράγματα πριν από αυτό, δηλαδή έχεις κάνει δουλειές που έχουν να κάνουν με management, με IT. Ναι, πώς προέκυψε αυτό? Τυχαία. Τυχαία μας ήρθε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ναι, ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Είχαμε μία εταιρεία μαζί με τον Alexander και κάποιους άλλους συνέτερους. Με αυτή η εταιρεία είχε ένα περιοδικό για ειδήσεις, για πολιτικά θέματα. Και ξαφνικά μπήκαμε στην τομέα του βίντεο και βίντεο εκπομπές. Και ήρθεν τυχαία και μεγάλωσε. Δεν ήταν τίποτε που το είχαμε σχεδιάσει. Απλά έτσι μας ήρθε και από τότε που κάναμε την πρώτη μας εκπομπή, κάθε μέρα κάνουμε εκπομπές. Κάθε μέρα και έχουμε μεγαλώσει το κοινό μας και εδώ είμαστε σήμερα. Άρα εσείς δεν είχατε αρπάξει κυριολόγημα, μόνο εγώ το κατάφερα αυτό, πώς καταφέρετε να έχετε εκπομπές κάθε μέρα? Αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω, τι να πω. Αυτά δεν είναι στα θέματα μου. Επειδή όντως είσαι μέσα στην επικαιρότητα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κοίτα, ανάλογα που βρίσκεσαι, ανάλογα που ζεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ανάλογα που είσαι. Για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, νομίζω είναι στην πιο άσχημη θέση. Ωραία, η Ευρώπη γενικά. Ας πούμε ότι είμαι κάποιος που δεν ήταν στα Panama Papers. Ναι. Οπότε είναι κάποιος που δεν ήταν εκεί. Κάποιος που δεν είναι στα Panama Papers. Εγώ νομίζω σε όλη αυτή την κατάσταση τώρα που βρισκόμαστε, οι χώρες που θα χάσουν το πιο πολύ, πέρα από την Ουκρανία που μπορεί να χαθεί εντελώς σαν χώρα, η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και τώρα ξεκινάει η περιπέτεια. Τώρα, αν είσαι Κίνα, Ρωσία, Ινδία, εντάξει, έχεις, εγώ κατά τη γνώμη μου, έχεις μέλλον μπροστά σου. Πολύ ενδιαφέρον μέλλον μπροστά σου. Τώρα, η Αμερική θα είναι η Αμερική. Θα χάσει αρκετά, αλλά θα τα καταφέρει με κάποιον τρόπο. Οι παχές αγελάδες, όσο και αν χάσουν, καλά θα είναι πάλι. Ναι. Δεν θα έχουν. Εντάξει, μεγάλη... δεν θα είναι αυτή η υπερδύναμη που το ξέρουμε, αλλά εντάξει, θα έχει την Ευρώπη, θα είναι η Αμερική, μέχρι εκεί. Δηλαδή ο κόσμος τώρα έχει ξεχωριστεί. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει ξεχωριστεί. Θα έχουμε την Δύση και θα έχουμε όλος ο άλλος ο κόσμος που μιλάμε. Ασία, Ρωσία, η Νότια Αμερική, η Αφρική. Αυτό θα είναι ο άλλος ο κόσμος. Θα είναι τα 20% με τα 80%. Και εκεί θα είμαστε. Αλλά ξέρεις τι σκεφτόμουν. Επειδή η Ευρώπη λίγο πολύ βλέπεις ότι έχει αρχίσει να πάρει μια κάτω βόλτα. Και αν κοιτάμε και την ιστορία με τις μεγάλες αυτοκρατορίες και τα λοιπά, αυτή δεν είναι λίγο η πορεία μιας μεγάλης δύναμης, ότι ανεβαίνει και σε ένα σημείο, δηλαδή, θα πρέπει να πάρει και την κάτω βόλτα. Πρέπει να μπει και... Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η Αμερική, βέβαια. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ήταν εκεί. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Γαλλία, εντάξει, ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν πολύ παλιά. Τώρα, η Αμερική ήταν αυτοκρατορία, ας το πούμε έτσι. Έτσι ήταν. Δεκαετία 80, 90, ήταν αυτοκρατορία. Τώρα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή όλοι μας ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε αυτοκρατορία
όντως να πέσει. Αλλά θα θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν θα είναι όπως ήταν παλιά, όπου έλεγες η Ρωμαϊκή ή τέτοια πράγματα. Θα είναι σιγά σιγά, αλλά θα πέσει. Δεν θα είναι αυτό που ήταν η Αμερική στη δεκαετία του 90, ας πούμε, που δεν είχε άλλους ανταγωνιστές. Ήταν η Αμερική, τίποτε άλλο. Ήταν η μουσική, η κουλτούρα, τα πάντα ήταν αμερικάνικα. Τώρα αυτό είναι, το βλέπουμε ήδη, αρχίζει και διαλύεται. Αλλά σιγά σιγά, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο το βλέπουμε πώς πάει. Αυτοί χάνει που κυβερνάνε το βλέπουν και αυτοί. Κοίτα, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω έχει κάποιους που δεν βλέπουν τίποτα, γιατί ζουν στον κόσμο τους. Έχει και άλλους που νομίζουν ότι μπορούν να το κρατήσουν αυτό. Έχει και άλλους που πιστεύουν ότι δεν θα πάθουμε τίποτα ποτέ. Ξέρεις, είμαστε invincible, δεν μπορούμε να πάθουμε τίποτα. Εντάξει, πάντα το έχεις αυτό, δηλαδή, αλλά μιλάμε για ένας κόσμος που για μας, οι απλοί άνθρωποι ας πούμε, εμείς που ζούμε καθημερινά μια απλή ζωή, αυτοί είναι σε άλλο επίπεδο, σε άλλο κόσμο. Ώστε πώς βλέπουν τα πράγματα, νομίζω είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Τα βλέπουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά γιατί ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Δεν έχουν τα προβλήματα, δεν έχουν τις ανάγκες, δεν έχουν τίποτα που εμείς έχουμε. Και η αλήθεια είναι, όσο προχωράμε, δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το άσχημο. Παλιά, μπορούσε να λες πριν 20 χρόνια ο Πρωθυπουργός, μπορεί να του ενδιέφερε για τον κόσμο. Ναι, θα είχε λεφτά, θα είχε δύναμη, θα είχε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά του διέφερε πώς είναι ο απλός ο Έλληνας. Τώρα τι τον ενδιαφέρει? Τώρα τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει. Τώρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς τους βλέπουν όλοι οι άλλοι που είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, πώς θα με βλέπουν όλοι οι άλλοι όταν ταξιδεύω στις Βρυξέλλες και καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι και είμαστε όλοι παρέα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Πώς είναι ο κόσμος τώρα είναι λίγο, είναι δεύτερον. Δεν είναι τόσο σημαντικό πια. Ναι, αλλά άμα δεν σε βλέπουν καλά στην χώρα, μπορεί να μην σε βλέπουν ποτέ στις Βρυξέλλες. Έτσι θα νόμιζες, αλλά τα έχουμε δει στα τελευταία 10 χρόνια ότι δεν είναι έτσι. Συνήθως κάθε χώρα μπορεί να έχει 2-3 κόμματα, είναι συνήθως τα ίδια άτομα. Και το ξέρουν. Ο ένας φεύγει, ο άλλος μπαίνει. Αλλά είναι όλοι στην ίδια παρέα και όλοι το ξέρουν. Και δεν φεύγει ποτέ κανείς. Όσο άσχημα να έχουν κυβερνήσει, δεν φεύγουν εντελώς. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Μπορώ να σου πω πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα. Για πες. Ο Παπανδρέου, π.χ. Τώρα δεν... Δηλαδή, ναι, αλλά είναι πίσω. Θέλω να πω, δεν φεύγουν ποτέ. Και λέω, μπορεί να σου άρεσε ο Παπανδρέου σαν πρωθυπουργός. Μπορεί να μην σου άρεσε, αλλά... Υπήρχε μια δυναστεία. Ήταν εδώ. Και εγώ δεν μιλάω τώρα, μιλάω για τον Γιώργο. Ήταν εδώ. Είπε κάποτε, έχουμε λεφτά, μην ανησυχείτε. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Έρχεται την άλλη μέρα και λέει, λεφτά δεν υπάρχουν. Έχουμε ένα τεράστιο χρέος. Και μετά λέει, ξέρεις τι, αυτό το χρέος θα το βάλω στο λαό. Είναι χρέος της τράπεζας, αλλά ξέρετε τι, θα το πάρει ο Έλληνας τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ό,τι είναι η γνώμη σου για τα πολιτικά στην Ελλάδα. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά λέω ότι έκανε κάποια λάθη ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου. Κανονικά, θα έλεγες ότι η καριέρα του σταμάτησε. Αλλά θέλω να πω ότι λογικά, ναι, δηλαδή όταν δουλεύω σε μια εταιρεία, έχω μια θέση και δεν πάω καλά, χάνω τη δουλειά μου. Και συνήθως λέω, θα είναι δύσκολο να μπω σε άλλη εταιρεία, να δουλέψω στο ίδιο, στην ίδια τομέα. Δεν γίνεται, δεν πήγα καλά. Όλοι θα ξέρουν ότι δεν πήγα καλά. Και εγώ το ξέρω, και εγώ ίδιος ξέρω ότι δεν μου ταιριάζει. Κάτι καινούριο, παρακάτω. Στα πολιτικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτοί το ξέρουν.
Επειδή ανέφερες λίγο πιο πριν την Ουκρανία και ναι. θα λέμε και πιο πολλά στην συνέχεια γι' αυτό, τι δεν πήγε καλά στην Ουκρανία και φτάσαμε εδώ που είμαστε? Στην Ουκρανία είναι μια ιστορία που δεν πήγε καλά, αλλά ας ξεχάσουμε τη Σοβιετική Ένωση και όλα αυτά, γιατί μπορούμε να πάμε πολύ, πολύ πίσω. Στην Ουκρανία το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, ας ξεκινήσουμε από το 2014, για να μην πάμε μακριά. Εκεί υπήρχε ένα κούτετα. Πραξικόπημα, ακριβώς, του 2014. Ήρθαν οι Αμερικάνοι, ήρθαν οι Ευρωπαίοι και έριξαν την κυβέρνηση. Αυτά τα λες επειδή σου σε πληρώνει ο Πούτιν. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το λέει αυτό, αλλά νομίζω ότι θα δυσκολευτείς να βρεις κάποιον και στην Ευρώπη και στην Αμερική, δηλαδή από τη μεριά της Δύσης θα δυσκολευτείς να βρεις κάποιον που θα σου πει ότι δεν ήταν κούτελα. Ήτανε. Πρέπει να λέμε κάποιες αλήθειες. Αν δεν λέμε τις αλήθειες δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Ώστε ξεκινάς από εκεί. Από τη στιγμή που ρίχνεις μια κυβέρνηση με έτσι τρόπο, τα αποτελέσματα μετά θα είναι άσχημα. Και εκεί ξεκίνησαν όλα τα άσχημα. Γιατί λογικά έχεις κάποια άτομα, κυρίως στην ανατολή της χώρας, που είπανε δεν γίνεται, γιατί εμείς είχαμε τον άνθρωπο που ψηφίσαμε. Και δεν θα σου πει κανείς ότι δεν είχαν έναν πρόεδρος, όσο άσχημο να ήταν ο πρόεδρος, ο Γιανουκόβιτς, ότι άσχημος ήταν, ψηφίστηκε όμως. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Δημοκρατικά ψηφίστηκε, ήταν πρόεδρος. Από τη στιγμή που τον ρίχνεις, θα έχεις ένα κομμάτι του πληθυσμού που θα σου πει περίμενε. Γιατί αυτός που ψήφισα δεν είναι. Και γιατί μου βάζεις καινούριον. Και ποιος είναι αυτός. Και εγώ δεν τον ψήφισα. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί οι ξένοι. Όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι που έρχονται εδώ σε αυτή τη χώρα και μας λένε αυτό και αυτό και τέτοια πράγματα. Εμείς δεν τους ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί δεν μας λένε αυτό και με αυτό. Μας φέρνουν δημοκρατία. Μας φέρνουν... Αφού είχαν δημοκρατία. Το είχαν. Μας φέρνουν οι ευρωπαϊκές αξίες. Μας φέρνουν τις αξίες της Δύσης. Εντάξει, άλλο οι αξίες της Δύσης και άλλο η δημοκρατία. Και οι αξίες της Δύσης δεν ταιριάζουν με κάθε χώρα. Δηλαδή δεν είναι one size fits all. Καθόλου. Καθόλου. Οι αξίες της Δύσης, ούτε που ξέρω τι είναι η αξία της Δύσης. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω definition ποτέ. Απλά το λένε όλοι, πολύ συχνά. Το λένε όλοι στη Δύση, η αξία της Δύσης. Τι είναι αυτά? Επειδή να μην έχουμε διαφθορά, να υπάρχει μία... Αυτό δεν ισχύει, γιατί έχει διαφθορά παντού, αφού το έχουμε δει στην Αμερική. Στην Αμερική, εκτές το είδαμε. Ο Elon Musk, τι έβγαλε στο Twitter? Διαφθορά. Προστά σε όλους. Ότι το κόμμα της Αμερικής δούλευε με το Twitter για να αλλάξει την πορεία της εκλογής. Τα έδειξε. Τα έχουμε τα στοιχεία. Γι' αυτό λέω, είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ώστε και αυτό που έχει η Δύση και μιλάει η Δύση συνέχεια, δεν ταιριάζει για κάθε χώρα. Το βλέπουμε στο Μουντιάλ, με Κατάρ. Το βλέπουμε. Η Δύση λέει, πρέπει να είσαστε έτσι έτσι, αλλά ξέρεις τι, η Κατάρ είναι μια χώρα που λέει, εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Τώρα εμείς έχουμε Μουντιάλ στη χώρα μας και πρέπει να σεβαστείτε πως είμαστε σαν χώρα. Έτσι είναι, δεν είναι one size fits all και δεν πρέπει να πάνε άλλοι π.χ. η Δύση και να πάει αλλού και να λέει σας θέλω έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πολύ απλά. Προηγουμένως ανέφερες ότι η Ουκρανία μπορεί να μην υπάρχει έτσι όπως την ξέρουμε τώρα. Εγώ νομίζω είναι ένα από τις πιθανότητες, αλλά εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι μέλος του Κρεμλίνου, δεν ξέρω τι σχεδιάζουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρω ότι θέλει η Ρωσία να γίνει, θα γίνει.
Αυτό το ξέρω. Και νομίζω όλοι πρέπει να το δεχτούν αυτό τώρα πια. Και ας σταματήσουν οι πολιτικοί, ειδικά στην Δύση, να λένε τα ψέματα ότι κερδίζει η Ουκρανία και θα ρίξουμε την κυβέρνηση του Πούτιν και όλα πάνε καλά. Αυτά τα ψέματα πρέπει να σταματήσουν. Πού ξέρεις ότι είναι ψέματα? Γιατί είναι ψέματα. Είναι καθαρά. Αν βλέπεις τις ειδήσεις κάθε μέρα, αν βλέπεις τι γίνεται και διαβάζεις και καταλαβαίνεις κυρίως τι γίνεται στον πόλεμο τώρα και τι γίνεται οικονομικά, είναι καθαρά τα πράγματα. Είναι και λογικά τα πράγματα. Τώρα, το θέμα είναι... Πώς να γίνεται αυτό? Πώς? Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή... Μακάρι να ήξερα τι σχέδια έχει η Ρωσία. Δηλαδή θα πάρουν όλοι κάποιο μερίδιο τύπου και Πολωνία. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Πούτιν το έχει πει πολλές φορές, ο Λαυρόφ το έχει πει πολλές φορές, όλοι στο Κρεμλίνο το έχουν πει πολλές φορές. Εμείς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, το είπανε. Δεν υπάρχει. Και ο στόχος τους τι είναι? Το ΝΑΤΟ έξω, η Ουκρανία να μην είναι κίνδυνο και αυτό, και να είμαστε ασφαλές. Δηλαδή, αυτό είναι. Και θα το πετύχουν. Τώρα, πώς, τι σημαίνει, δεν ξέρει κανείς, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η χώρα πια, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει, αλλά σε άλλη μορφή. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί δεν έχω... Δεν είμαι... Κανείς δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Τι σχέδιο έχουν. Αλλά όταν το λέει ο Πούτιν ότι θα πετύχω τους στόχους, νομίζω πρέπει να το πάρουμε σοβαρό ότι θα τα πετύχει. Καλά, και ο Πούτιν είναι και πολύ άρρωστος, μπορεί να πεθάνει αύριο μεθαύριο. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Έχει το ακούμε αυτό για 20 φορές. Έχουν πει ότι έχει αυτό, έχει αυτό. Είναι... Εντάξει, αυτά είναι τα marketing tricks που παίζω συχνά. Θέλω να δείξουν ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, είναι τρελός, είναι έτσι, έτσι. Το είπαν και το ίδιο για τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι αυτό, θα έχουμε πόλεμο με τον Τραμπ, είπανε. Είναι τρελός, είναι αυτό, είναι τέτοιο. Και τελικά ποιος μας έφερε τον πόλεμο? Ο Biden, αυτό. Ποιος τελικά δεν έχει καλή υγεία? Ο Biden. Ένα πράγμα που έχω καταλάβει είναι όταν όλοι αυτοί σου λένε ένα πράγμα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάρ' το δεδομένο, είναι το αντίθετο. Ξέρεις τι, εδώ μου έρχεται και η άλλη ερώτηση που προέκυψε από τα δικά σου λεγόμενα. Υπάρχουν πια μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ναι, είναι στο YouTube, είναι στο Rumble, είναι Odyssey, είναι Telegram, εκεί είναι. Εκεί είναι. Όλα τα άλλα δηλαδή, είναι προπαγάνδα. CNN, ξέρω... Προπαγάνδα. Όλα. Όλα. Και εγώ πώς το ξέρω, δηλαδή είμαι εγώ η Ελένα, η οποία δεν είμαι 33, είμαι 20 χρονών και ναι. Πώς το ξέρω εγώ ότι αυτό είναι προπαγάνδα και όχι το άλλο? Εντάξει, αυτό είναι, ο καθένας πρέπει να το κρίνει μόνος του. Αυτό είναι το ωραίο του ίντερνετ. Εγώ πιστεύω όλοι πρέπει να έχουν φωνή. Και η CNN να μιλήσει στο ίντερνετ και εμείς όλοι. Και ο άνθρωπος να κρίνει τι είναι η αλήθεια και τι είναι τα ψέματα. Εγώ σου λέω από την άποψή μου και όλα αυτά που διαβάζω και όλα αυτά που βλέπω, δεν ξέρω τίποτα που έχουν πει που έχει βγει σωστά. Προσπαθώ να σκεφτώ. Ιράκ, Συρία, Λίμπια, τα προβλήματα που είχε η Ελλάδα, τίποτα που μας έχουν πει δεν βγήκε σωστά, τίποτα. Κύπρο, τι έγινε στην Κύπρο, τίποτα. Επειδή έφερε στην κουβέντα για την Ελλάδα, όχι ότι δεν το ήθελα, απλά ναι. Μου ήρθε έτοιμο. Ελλάδα-Τουρκία, πώς το βλέπεις? Και δεν μιλάω για αγώνα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Κοίτα, Ελλάδα-Τουρκία δεν... Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι. Η Τουρκία είναι παίκτης. Ο Ερντογάν είναι παίκτης. Και να μην σου αρέσει ο Ερντογάν, να σου αρέσει... Αυτό δεν έχει σχέση. Είναι παίκτης, ξέρει να παίζει το παιχνίδι. Και η Τουρκία τώρα βρίσκεται σε μια φάση που βλέπει το μέλλον, αλλά κρατάει το παρόν. Τι υπάρχει σήμερα. Πού είναι η ΝΑΤΟ, η Δύση, η Αμερική τους κρατάει, αλλά ξέρει πού είναι το μέλλον. Το ξέρει. Ότι είναι με την Κίνα, με τη Ρωσία, με την Ανατολή, το ξέρει, το έχει καταλάβει η Τουρκία. Τώρα η Ελλάδα...
πολύ κόσμος μου ρωτάει πού βρίσκεται η Ελλάδα, τι θα κάνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί η Ελλάδα δεν εξαρτάται από τους πολιτικούς της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι λέει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη θα κάνει ό,τι λέει η Αμερική. Ό,τι τους πει. Αυτό είναι reality. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή, τι θες να μας πεις, Άλλης Χριστοφόρου? Όχι, κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκη, ότι κυβερνάνε οι Βρυξέλλες. Τα κυβερνάνε σε κάθε χώρα της Ευρώπης, κυβερνάνε μέχρι ένα σημείο. Σκέψε το εξής. Είναι σαν να σου πω, είναι σαν να είναι η Αμερική. Έχεις πολιτείες. Κάθε πολιτεία έχει κυβερνήτη. Αυτός ο κυβερνήτης βλέπει ότι ο δρόμος είναι καλά, ότι χτίζουν τα κτίρια εκεί, όλα είναι, περνάνε καλά στην πολιτεία, δεν έχει τα σχολεία, είναι εντάξει, δεν ξέρω, είναι κυβερνήτης. Αλλά έχεις έναν πρόεδρο που ελέγχει όλη τη χώρα. Η Ελλάδα, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι σε κάθε χώρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κυβερνήτες. Είναι κυβερνήτες. Αν τους έρχεται μια μέρα ένας Biden, ένας Ursula von der Leyen και λέει θέλω αυτό και αυτό, δεν έχουν επιλογή. Δεν έχουν επιλογή. Δεν έχουν ή δεν θέλουν να έχουν. Δεν έχουν. Και να θέλουν, που εγώ νομίζω δεν τους ενδιαφέρει, αλλά και να έχουν επιλογή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και το ξέρουν. Και το ξέρω. Δεν είναι, αυτό είναι fact. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Π.χ. θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είπε? Τα πρώτα δύο πράγματα, τις πρώτες δύο πράξεις, τι ήταν? Θα κλείσουμε την ενημέρωση μαζική, μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Ρωσία. Σε όλη την Ευρώπη. Δημοκρατική απόφαση. Ναι, και θα κλείσουμε όλες τις πτήσεις. Δεν θα μπορεί καμία πτήση από Ρωσία να έρθει στην Ευρώπη. Και τι είπε η Ευρώπη? Σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν το αφήνουμε. Σκέψε τώρα. Εσύ αν είσαι Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Γαλλία και ζεις με αυτό το τουρισμό των Ρώσων. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις ότι από εδώ και πέρα, κυρία von der Leyen, από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχει έναν πόλεμο που, τι σχέση έχω εγώ σαν Ελλάδα? Ούτε έχω συμμαχία με Ουκρανία, ούτε είναι στο ΝΑΤΟ, ούτε που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι με αφορά εμένα? Εγώ έχω ξενοδοχείο, έχω Ρώσους τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο και τώρα εσύ μου λες πρέπει να κλείσω τη χώρα μου στους Ρώσους. Ναι, αλλά υποτίθεται επειδή βάζουμε τις ανθρωπιστικές αξίες πάνω από όλα, συμφωνήσαμε όλοι για αυτό το λόγο. Και αυτό πώς βοηθάει τον πόλεμο στην Ουκρανία αυτό? Ψήφισε ο κόσμος, ήρθε ο Μητσοτάκης και είπε στους Έλληνες, μας προτείνει η Ευρώπη να κλείσουμε τα σύνορα στους Ρώσους και να μην υπάρχει Ρώσο τουρισμό. Τι λέτε? Όχι. Μιλήσαν, το ψήφισαν στη Βουλή? Όχι. Τι? Ποιος αποφάσισε αυτό το πράγμα? Και όταν πας στον απλόν άνθρωπο και λες υπάρχει έναν πόλεμο εδώ και θα κλείσουμε τα σύνορα εδώ και εσύ θα λες τι σχέση έχει το ένα με τον άλλο? Δηλαδή, θα κλείσει τα σύνορα στο Ρώσο, θα κάνει τι στον πόλεμο στην Ουκρανία? Τι είναι το αποτέλεσμα που θα φέρεις? Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, κάτσε να σου εξηγήσω. Λοιπόν, θα κλείσουμε τα σύνορα στους Ρώσους τουρίστες και θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο Πούτιν που δεν μπορούν οι Ρώσοι τουρίστες να έρθουν εδώ. Για να υπάρχει τι? Και μετά θα πει ο Πούτιν, αχ, στεναχωρήθηκαν κάποια παιδιά που δεν μπορούν να πάνε για δύο. Εγώ συμφωνώ, γιατί αυτοί τι ήθελαν? Αυτοί δημιούργησαν όλο αυτό τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτοί το δημιούργησαν με το σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση της Ρωσίας. Αυτοί δεν τους ενδιαφέρει την Ουκρανία. Με τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Αυτοί τι είναι ο σκοπός τους? Ο σκοπός είναι να ρίξουμε
την κυβέρνηση της Ρωσίας. Αυτό θέλουν. Αυτό πάντα ήθελαν. Αυτό ήταν ο σκοπός του πολέμου στην Ουκρανία και γι' αυτό έκαναν αυτές τις πράξεις και πολλές άλλες πράξεις που έκαναν προς τη Ρωσία. Γιατί αυτοί πίστευαν ότι με αυτές τις πράξεις θα ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά έναν 10χρονο παιδί θα μπορούσε να σου πει αυτό δεν θα ρίξει την κυβέρνηση του Πούτιν. Δηλαδή δεν θέλει πολύ για να καταλάβεις ότι ο Ρώσος αγαπάει τον πρόεδρο του. Δεν είναι μυστικό πράγμα. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις, τα ξέρουμε ότι δεν ρίχνει στην κυβέρνηση του Πούτιν με έτσι πράγματα. Και δεν είναι η θέση σου να ρίχνεις την κυβέρνηση του Πούτιν. Ποιοι είσαστε εσείς οι Ευρωπαίοι να κάνετε αυτό το πράγμα για να ρίξετε μια κυβέρνηση? Να σώσουμε τον Ναβάλνη. Ναι, που για την Δύση λένε ότι είναι πολύ δημοφιλής, αλλά στη Ρωσία, αν πας στη Ρωσία, ο Ρώσος ξέρει ποιος είναι. Δεν τον γνωρίζει καν. Να ρωτήσω κάτι. Η Δύση έκανε και το λάθος ότι δεν ήξερε την Ρωσία, δεν ήξερε τον απλό Ρώσο. Γιατί αν έχεις προσέξει τις ομιλίες του Πούτιν, ο Πούτιν δεν μιλάει στον Αμερικάνο που δουλεύει σε μια εταιρεία στην Αμερική, σε ένα εστιατόριο, να μην πω το όνομα. Ο Πούτιν μιλάει στους Ρώσους. Οπότε αυτοί, και όποιος έχει διαβάσει λίγο π.χ. το ΕΣΥ, καταλαβαίνει λίγο τον κόσμο των Ρώσων, ότι έχουν άλλη νοοτροπία σε σχέση με τους... με την Δύση, με την Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή στον Ρώσο. Δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο ότι του κόψαμε μια μεγάλη αλυσίδα αμερικανικών εστιατορίων. Ναι, σίγουρα δεν ξέρουν τη Ρωσία. Αυτό είναι σίγουρα, δεν ξέρουν τη Ρωσία. Κορυδεύουν τον εαυτό τους, γιατί για 10 χρόνια λένε ότι η Ρωσία δεν είναι οικονομία, είναι η οικονομία της μικρή, μόνο έχει πετρέλαιο, μόνο έχει gas. Δεν ξέρουν καν πώς λειτουργεί η Ρωσία. Αλλά γενικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε τον κόσμο τους. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι αλήθεια, δεν ξέρουν πώς ζει ο... Πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν ξέρουν τον Έλληνα τον απλό, δεν ξέρουν τον Γερμανό τον απλό. Αυτοί είναι σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς, έχουμε προχωρήσει σε ένα σημείο στην κοινωνία σήμερα που έχουμε ξεχωριστεί και είναι καθαρό. Υπάρχει ένα ξεχωρισμό, δηλαδή είναι φανερό ότι αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί που τους λένε η elite, η globalist elite, όλοι αυτοί, είναι πολύ διαφορετικοί. Είναι σε ένα άλλο κόσμο από όλο το κοινό. Και αυτό φαίνεται, γι' αυτό λέω, δεν ξέρουν ούτε το κοινό τους, δεν ξέρουν ούτε τη Ρωσία. Και παίρνουν αποφάσεις που χαλάνε και τον κόσμο τους και την χώρα τους και δεν κάνουν τίποτα στη Ρωσία γιατί δεν ξέρουν τη χώρα. Γι' αυτό κάθε απόφαση που κάνουν είναι λάθος. Είναι ένα λάθος μετά από άλλο λάθος και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πίσω, δεν μπορούν να λένε ένα συγγνώμη, δεν μπορούν να δεχτούν ότι έχουν κάνει λάθος, δεν μπορούν. Και συνεχίζουν. Εσύ, αν σου έλεγα πριν 3 χρόνια ότι η Γερμανία, η Γαλλία δεν θα είχε ζεστό νερό, θα με πίστευες? Με τίποτα. Αυτό λέω. Δυσκολεύω ότι, να το πιστεύω, ναι, τώρα. Ότι η Παρίσι εχθές έκανε δήλωση ότι η Παρίσι θα έχει από εδώ και πέρα για τα επόμενα 2-3 χρόνια rolling blackouts, δεν θα έχει φως για κάποιες ώρες κάθε μέρα. Η Παρίσι. Αλλά εκεί είμαστε. Θέλω να πω, να το. Γιατί μας έφερες εδώ, ξανά, τι ήταν ο λόγος? Γιατί για μια χώρα που δεν ήταν καν στην Ευρώπη, δεν ήταν καν στο ΝΑΤΟ και γιατί ξεκίνησε αυτό το πόλεμο? Γιατί ένας Ζελένσκι δεν μπορούσε να βγει στην τηλεόραση και να λέει «Δεν θα μπω στο ΝΑΤΟ». Πολύ απλά, δεν θα μπω. Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Είμαστε εντάξει Ρωσία, Πούτιν εντάξει, εντάξει, όλα καλά. Τέλειωσε πια. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο. Αλλά θέλω να μου πεις για τον κύριο Ζελένσκι, γιατί αυτός κυβερνάει τώρα de facto την
Ουκρανία και βλέπουμε ότι έχει μία πλέον μυθική εικόνα, θα λέγαμε. Πώς βλέπεις να μπορέσει να υπάρχει χώρο να κατέβει αυτή η εικόνα, δηλαδή βλέπεις κάποιο περιθώριο για κάποια ίσως παραγμή, να το πούμε. Αυτό είναι το άλλο. Αν αυτοί βλέπουν CNN, μπορεί να νομίζουν ότι έχει μυθική εικόνα. Αν βλέπουν άλλες ειδήσεις και άλλες πηγές, θα ξέρουν τον αληθινό. Ναι, αλλά αυτοί που βλέπουν CNN θα πρέπει να δουν μετά... Κοίτα, οι δυνάμεις μπορούν να ανεβάζουν ένα άνθρωπο σε μυθικό και μπορούν να το κατεβάσουν μέσα σε μία μέρα. Και αυτό μπορούν να το κάνουν και το έχουν κάνει πολλές φορές. Κάποτε ήταν ο Σατάμ Χουσέιν, κάποτε ήταν ο κολλητός της Αμερικής. Η Αμερική τον υποστήριξαν στον πόλεμο απέναντι της Ιράν. Και ξαφνικά, μία μέρα ήταν ο πιο άσχημος άνθρωπος σε όλο το πλανήτη. Κάποτε ο Κέρι και όλοι οι Αμερικάνοι πολιτικοί έτρωγαν με τον Ασάντ. Μαζί, έχουμε τις φωτογραφίες, μαζί, παρέα. Με τις γυναίκες τους, σε ένα τραπέζι. Την άλλη μέρα, δεν πάμε καλά. Θέλω να πω ότι όταν είναι έτοιμοι να ρίξουν τον Ζελένσκι, θα το ρίξουν. Αν. Βέβαια, αν ο Ζελένσκι βρίσκει έναν τρόπο να ξεφύγει από αυτό το δίλημα που είναι τώρα, μπορεί και να ξεφύγει και να μετακομίσει στο Λονδίνο, στην Αμερική και θα είναι πάμπλουτος, όπως είπες με τα Panama Papers. Αλλά πρέπει να... Αυτό δεν ξέρω που θα καταλήξει. Αυτό θα δούμε. Κοίτα, σε πάω λίγο πιο πίσω, γιατί το εννοούσα λίγο διαφορετικά σε ό,τι αφορά Ελλάδα-Τουρκία. Και ήθελα να σε ρωτήσω και με αυτές τις ειδήσεις που βλέπουμε συνέχεια με το Αιγαίο και τα λοιπά. Δηλαδή, βλέπεις να υπάρχει πιθανότητα μιας πολεμικής εμπλοκής, μιας στρατιωτικής εμπλοκής. Κοίτα, όλα είναι πιθανόν. Τώρα δεν το βλέπω. Όλα είναι πιθανόν. Αλλά τώρα δεν νομίζω. Εγώ νομίζω η Τουρκία έχει τώρα, θέλει να ασχοληθεί λίγο με τους Κούρδους στη Συρία. Κάτι θα κάνει εκεί. Είναι και η Αμερική πλεγμένη εκεί. Η Τουρκία νομίζω έχει ένα focus τώρα, είναι συγκρατημένη εκεί. Να το λύσει αυτό το πρόβλημα με τους Κούρδους, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Και είναι κάτι που πονάει στον Ερντογάν και στον Τούρκο. Ο Ερντογάν έχει εκλογές σε λίγο, μην το ξεχνάμε αυτό. Ώστε τώρα με Ελλάδα ή Κύπρο δεν βλέπω τίποτα προς το παρόν, αλλά όλα είναι πιθανόν. Ο Ερντογάν, πρέπει να το ξέρουμε, ο Ερντογάν είναι παίχτης, ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Παίρνει πολλά ρίσκα, αλλά πάντα βγαίνει. Πάντα βγαίνει, πάντα βρει το έξοδο. Και εγώ νομίζω αυτή είναι η διαφορά, ότι αυτός μπορεί να πάρει αποφάσεις. Αυτός μπορεί να πάει με την Δύση, να πάει με τη Ρωσία, να πάει με την Κίνα. Έχει ευελιξία. Εμείς δεν παίρνουμε ούτε αποφάσεις, ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτε σαν ανεξάρτητη χώρα. Είμαστε σε ένα box. Okay. Ό,τι θέλουν οι άλλοι να κάνουν σε εμάς, θα το κάνουν. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είναι το κίνδυνο. Αλλά δεν νομίζω κάτι θα γίνει, αλλά... Κοίταξε να δεις. Μου λες ότι οικονομικά λίγο δύσκολα τα πράγματα. Με την Ουκρανία τα βλέπεις δύσκολα προς δεν πάει πιο δύσκολα. Με τον Ερντογάν να εισβάλλει στο Αιγαίο δεν το αποκλείς. Εγώ που ζω εδώ στην Ελλάδα, εργάζομαι εδώ, έχω μια καθημερινότητα εδώ. Τι μπορώ να κάνω να προστατευτώ από αυτές τις καταστάσεις? Δεν θέλω να πω ότι είναι όλα τραγικά, π.χ. με το Αιγαίο και αυτά. Λέω, εγώ δεν νομίζω τίποτα θα γίνει, αλλά πάντα λέω με τον Ερντογάν, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω δεν θα γίνει τίποτα, είναι 100%. Λέω, ποτέ δεν ξέρεις. Ότι η Ελλάδα δεν ελέγχει πολλά πράγματα σαν κράτος Ελλάδα, εγώ νομίζω αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, δεν ελέγχουμε νόμισμα, δεν ελέγχουμε πολιτικά, άμυνας. Έχουμε βάσεις αμερικάνικα, ούτε αυτό δεν το ελέγχουμε. Αυτό νομίζω είναι καθαρά, ότι είμαστε ένα μικρό κομμάτι σε ένα μεγάλο Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα κομμάτι σε ένα τέρατα που το λέμε Αμερική. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι η αλυσίδα, ώστε εμείς, σαν μια χώρα 10 εκατομμύρια,
εντάξει, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αυτό είναι αλήθεια, τι να κάνουμε. Τώρα, τι μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να ξέρει προς τα που πάμε και τους κινδύνους που υπάρχει στον κόσμο, αλλά μέσα στην κοινωνία να προσπαθεί να φροντίσει τον εαυτό. Δηλαδή, π.χ. η Ελλάδα νομίζω είναι σε καλύτερη θέση όταν μιλάμε για χώρα της Ευρώπης από τι είναι η Γερμανία. Και εγώ το λέω γιατί εγώ νομίζω ο Έλληνας ακόμα έχει παρές. Έχει ένα οικογενειακό σπίτι. Έχει φιλίες που ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν το έχουν αυτό. Έχουν ένα διαμέρισμα που είναι σε δάνειο. Δεν έχουν, η οικογένεια τους έχει πει φύγει από 18 χρονών, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ξέρεις, είναι άλλη η κουλτούρα εκεί. Δεν λέω ότι είναι άσχημο ή καλό. Λέω mm-hmm. ότι προς τις δυσκολίες που θα έρθουν, εγώ νομίζω ο Έλληνας είναι σε καλύτερη θέση. Και ας μην ξεχάσουμε ότι ο Έλληνας ήδη έπαθε ένα μεγάλο σοκ του 2010. Έπαθε ένα μεγάλο σοκ, ώστε ήταν εδώ, έπεσε εδώ, τώρα θα πέσει εδώ. Ο Γερμανός που είναι εδώ πάνω θα πάει εδώ. Δηλαδή θα είναι μεγάλο σοκ για τον Γερμανό, τεράστιο σοκ. Ο Έλληνας εντάξει, να πάει από εδώ μέχρι εδώ, οκ. Okay. Έχω ωραίο καιρό και να μην υπάρχει gas, να μην υπάρχει θέρμανση, οκ. Okay. Μπορώ να βγω έξω, πιω το καφέ μου, έχω τους φίλους μου, έχω την οικογένεια μου, είμαι οκ. Okay. Θα περάσω. Είπες για το καφέ, ξέρω ότι εσύ έχεις βρει μία μέθοδο με την οποία έναν καφέ που κάνει 5 ευρώ μπορείς να το αγοράσεις με 50 λεπτά. Ναι, με 50 λεπτά, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι ο κανόνας της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη έχει περάσει ένα καινούριο, ας το πω, νόμο στην Ευρώπη, που λέει ότι εμείς θα αγοράσουμε το πετρέλαιο της Ρωσίας στα 60 ευρώ. Δεν θα πληρώσουμε παραπάνω. Αν έτσι δουλεύει ο κόσμος, ωραία. Αυτός που αγοράζει βάζει την τιμή, τέλεια. Αλλά θέλω να πω ότι, εγώ το λέω αυτό, αυτές οι υπερβολές, για να δείξω ότι έχουμε αρχηγούς που δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος μπορεί να σου πει, ο απλός άνθρωπος μπορεί να σου πει, κυρία Van der Leyen, κύριε Μισελ, δεν μπορείς εσύ να πεις στη Ρωσία την τιμή για το πετρέλαιο που θα πουληθεί σε εμάς. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Και πολύ καλά η Ρωσία τι είπε, η ανακοίνωση που βγήκε σήμερα. Τι είπε, εμείς δεν θα πουλήσουμε το πετρέλαιο μας σε αυτοί που μας λένε την τιμή. Και τι θα γίνει στην Ευρώπη, η Ρωσία θα το πουλήσει στην Ινδία και στην Κίνα, στην τιμή που συμφωνούν οι δυο τους. Η Ινδία θα πάρει το πετρέλαιο το ρώσικο, θα το φέρει με ένα πλοίο πίσω στην Ευρώπη και θα τους πει αυτό το πετρέλαιο είναι 20-30% πιο πάνω. Και τι θα πει η Ευρώπη, θα πρέπει να το αγοράσω, γιατί πού αλλού θα πάρω. Κανείς δεν μας πουλάει το πετρέλαιο, πού αλλού. Θέλω να μου πεις όμως ποιο είναι το βιβλίο το οποίο σε έχει επηρεάσει περισσότερο στην ζωή σου. Ντοστοιεύσκι. Crime and Punishment και Master και Margarita. Αν υπήρχε δυνατότητα να εξαφανιστώ εγώ και να έρθει στην θέση μου κάποιος πολιτικός από την Ελλάδα, ποιος θα ήθελες να έρθει? Από την Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, γιατί όχι? Why not? Θα ήταν και πιο ψηλός, θα ήταν πιο εύκολο. Okay. Και θέλω να μου πεις 2-3 βιβλία τα οποία πιστεύεις ότι θα πρέπει να τα διαβάζουμε όλοι για να μας βοηθήσει σε ό,τι αφορά την πολιτική γνώμη, κοινωνιολογία, κάτι που θα μας επηρεάζει. Είναι δύσκολη η ερωτήση. Πολύ δύσκολη. Πάω πίσω στα βιβλία αυτά που είπα. Εγώ νομίζω σίγουρα ο κάθε άνθρωπος καλό να είναι να διαβάσει κάτι από το Στοιεύσκι. Mm-hmm. Γιατί νομίζω είναι ένας που τα πιάνει όλα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω σίγουρα εκεί θα έλεγα κάτι από τον Hemingway. Σίγουρα θα είναι καλό και τι άλλο.
Δεν έχω και άλλο. Διάβασε βιβλία, ό,τι σου ενδιαφέρει. Αλλά για μένα νομίζω πάντα καλό είναι ο Ντοστοιεύσκη είναι ένας που ξεχωρίζει από όλους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ξεχωρίζει από όλους. Δηλαδή είναι το κάτι άλλο, νομίζω. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, υπόσχομαι να είναι τελευταία. Αν η Ελλάδα θα ήταν ένα βιβλίο, ποιο βιβλίο θα ήταν? Ποιο βιβλίο θα ήταν? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι tragedy. Είναι tragic comedy, θα έλεγα. Τώρα τι βιβλίο θα είναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αλλά είναι... Η Ελλάδα είναι πολλές ελπίδες, αλλά ποτέ για μένα... Έχει τα πάντα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να το καταφέρει σαν χώρα. Αλλά τα έχει όλα. Θα μπορούσε να ήταν top, αλλά... Είναι αυτό που λέμε για τους ποδοσφαιριστές, γεννήθηκε ταλέντο και πέθανε ελπίδα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και όχι επειδή φταίει ο Έλληνας, η πολιτική. Εγώ νομίζω πάντα με τους πολιτικούς είμαστε πολύ άτυχοι. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Καλά, είναι γνώμη μου. Καλά, είναι γνωστό ότι εμείς ούτως ή άλλως δεν φταίμε ποτέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ Χριστοφόρου, που δέχτηκες αυτή την πρόταση. Από τη μεριά μας, πολύ ήταν λίγο έμεινε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ εκ νέου για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.